Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, εδώ που σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια και αυτό το βίντεο φιλμάρεται εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω καραντίνας. Γιατί παιδιά, αν δεν κάνω γύρισμα, αν δεν κάνω μοντάζ, αν δεν κάνω κάτι, νομίζω ότι θα τρελαθώ. Ευτυχώς έχω τον Μέρλιν εδώ και τα λέμε. Ευτυχώς είχα ανάγκη να ξεκουραστώ, οπότε κοιμήθηκα αρκετά. Το έχω ρίξει και εγώ στο Netflix, έχω διαβάσει βιβλία και αυτό που με σώζει είναι η μουσική και το ότι μπορώ να βγω στη βεράντα να μαζέψω λίγο ήλιο. Ωστόσο σήμερα που είναι Κυριακή είναι μια μέρα συννεφιασμένη θα έλεγα, δεν νομίζω ότι θα βγω στη βεράντα, οπότε είπα να το εκμεταλλευτώ και να κάνουμε σήμερα ένα ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Έχω μπροστά μου διάφορα προϊόντα τα οποία ή είχα αγοράσει πριν ξεκινήσω το No Buy ή μου τα έστειλαν εταιρείες ως PR. Οπότε και αυτά θα χρησιμοποιήσω σήμερα γιατί νομίζω κανένα από αυτά δεν σας έχω δείξει στην πράξη μέχρι τώρα ή ίσως σας έχω δείξει ένα-δύο από αυτά. Πριν ξεκινήσουμε να σας πω όπως πάντα πόσο σημαντικό είναι να γραφτείτε στο κανάλι μου, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και επίσης και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Έχω ακόμα ένα πράγμα να σας πω πριν ξεκινήσουμε και αυτό είναι ότι παλεύω κι εγώ παιδιά με αυτό που λέγεται ρίζα και λευκές τρίχες. Κι εγώ δεν έχω πάρα πολλές, έχω όμως εδώ στους κροτάφους αυτά τα λευκά τα οποία δυστυχώς φαίνονται επειδή είμαι καστανή και αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ το Root Touch-up 3 από την Colleston. Ευτυχώς έχω, αυτό είναι το τελευταίο μου βέβαια, δεν έχω πάρει προμήθειες, αλλά μπορείτε και εσείς στην επόμενη παραγγελία σας στο σούπερ μάρκετ να παραγγείλετε τέτοια σπρέι. Θα το χρησιμοποιήσω τώρα για να φρεσκαριστώ λιγάκι γιατί δεν μπορώ ούτε εγώ να με βλέπω έτσι. Και θέλω να σας πω επίσης ότι ξεκίνησα από χθες που λούστηκα να χρησιμοποιώ και αυτό το προϊόν που λέγεται Color Concealer. Είναι κρέμα μαλλιών με χρώμα για καθημερινή χρήση λέει, που καλύπτει σταδιακά τα πρώτα λευκά επίσης από την Colleston και το χρησιμοποιείς αφού έχεις λουστεί σε νοπά μαλλιά αντί για μαλακτικό θα μπορούσαμε να πούμε. Βέβαια λέει ότι δεν καλύπτει τα λευκά από την πρώτη εφαρμογή, τα καλύπτει σταδιακά, στην πέμπτη εφαρμογή θα δείτε διαφορά, οπότε θα σας γράψω στην περιγραφή και θα σας ενημερώσω και σε μελλοντικό βίντεο για το αν αυτό το προϊόν δούλεψε και πώς τα πήγε. Προς το παρόν νομίζω ότι φρέσκαρε λίγο το ήδη υπάρχον χρώμα που είχα στα μαλλιά μου. Πάμε να ετοιμαστούμε λοιπόν και έρχομαι για να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ. Ξεκινάω όπως πάντα με το primer, Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Αυτό θα χρησιμοποιήσω σε όλο μου το πρόσωπο, παιδιά. Σας έχω ξαναπεί ότι αυτή είναι μια έτσι πολύ πλούσια κρέμα που και δίνει ενυδάτωση και κάνει την επιδερμίδα μου να φαίνεται πιο ζωντανή και φυσικά το foundation στρώνει πολύ καλύτερα πάνω σε αυτή. Να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ με την οδηγία του να μένουμε σπίτι, όσο και αν έχω αρχίσει και βαριέμαι λιγάκι. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε μεγάλη οικογένεια, ζείτε με πολλά άτομα δηλαδή, δεν έχετε προλάβει να βαρεθείτε γιατί όλο και κάτι συμβαίνει στο σπίτι, αλλά για εμάς που μένουμε μόνοι μας, εντάξει, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Προχωράω με το Milk Blur Stick, το οποίο θα βάλω στις περιοχές που θέλω λίγο να θολώσει τους πόρους. Και πάμε κατευθείαν σε foundation γιατί εγώ ελπίζω ότι θα βγει λίγος ήλιος. Synchro Skin Self Refreshing Foundation Oil Free με SPF 30 από τη Shiseido. Ένα foundation που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Ορίστε Merlin, τι θέλεις αγάπη μου? Επειδή δεν έχει κάνει guest εμφάνιση, λέω λίγο να τον πάρω αγκαλίτσα τώρα. Έλα εδώ. Οπα, νάτος. Λοιπόν, αυτός με έχει βοηθήσει να μην τρελαθώ αυτές τις μέρες. Είναι η καλύτερη παρέα. Και εσείς που είστε στην Αθήνα και έχετε χρόνο περισσότερο στο σπίτι, μπορείτε επίσης να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο για μόνιμα, ένα γατάκι ή επίσης να φιλοξενήσετε ένα γατάκι. Εντάξει. Για μερικές μέρες, γιατί υπάρχουν και πολλά γατάκια που θέλουν φιλοξενία. Μια κάποια γκρίνια θα έχουμε για τη συνέχεια του βίντεο. Θα βάλω λοιπόν μία αντλία. Γιατί δεν νομίζω να χρειαστώ παραπάνω. By the way, η επιδερμίδα μου, παιδιά, είναι στα καλύτερά της αυτή την περίοδο. Γιατί φροντίζω να κάνω μάσκες και να καθαρίζω, βέβαια, την επιδερμίδα μου πολύ επιμελώς, όπως κάνω ούτως ή άλλως. Αλλά επειδή δεν βάφομαι και τόσο συχνά, έχει ηρεμήσει λιγάκι. Επόμενο βήμα concealer και έχω το travel size του NARS Radiant Creamy Concealer γιατί επίτηδες αγόρασα αυτό για να το δοκιμάσω.
Δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, δεν είναι και το αγαπημένο μου so far, αλλά okay, καλό είναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, οι ειδικοί λένε ότι για να διατηρήσεις την ψυχική σου ισορροπία αυτές τις μέρες που είμαστε σε καραντίνα, θα πρέπει να μην σταματήσεις τις καθημερινές σου δραστηριότητες. Να ξυπνάς το πρωί δηλαδή, να κάνεις τον ντου σου, να ντύνεσαι, να πίνεις τον καφέ σου, να τρως το πρωινό σου, δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας ρουτίνα, και αμέσως μετά να καταπιάνεστε με τη δουλειά σας ή με κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι κοντινό στη δουλειά σας, αν δεν δουλεύετε αυτές τις μέρες. Γιατί όσο περισσότερο καθόμαστε στον καναπέ, τόσο περισσότερο θα μας ρουφήξει και θα μας τη δώσει στο τέλος. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βίντεο που μπορείτε να βρείτε με προγράμματα γυμναστικής. Θα σας πω γι' αυτά όσο βάζω πούδρα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βιντεάκια με γυμναστική. Έχω ανεβάσει και εγώ μερικά στο παρελθόν όταν ετοιμαζόμασταν για το bikini body, για να βγούμε στις παραλίες. Υπάρχουν λοιπόν προγράμματα με trainers, yoga, πιλάτες, πιο δυναμικά. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία. Θα σας βάλω το playlist και κάτω στην περιγραφή αλλά και εδώ για να τα βρείτε και να δείτε αν κάποιο από αυτά σας ταιριάζει, ώστε να κάνετε γυμναστική στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να έχετε κανέναν απολύτως εξοπλισμό για να το κάνετε αυτό. Και είναι και πάρα πολύ safe, έτσι, γιατί έχω και τον trainer μαζί μου, δεν σας τα λέω από το κεφάλι μου. Θα βάλω και λίγη από την πούδρα της Laura Mercier, την Translucent Glow, σε αυτά τα σημεία εδώ που με χτυπάει το φως, φυσικά, για να δώσω λίγη λάμψη. Πάμε σε bronzer και θα χρησιμοποιήσω αυτή την πούδρα από Bobbi Brown. Είναι η Illuminating Bronzing Powder στην απόχρωση 4 Aruba. Και θέλω και λίγο χρωματάκι ακόμα στα μάγουλα για να ζωντανέψουν. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το stick από την Nude Sticks. Είναι στην απόχρωση Cherry Blossom Babe. Και αυτό που θα κάνω είναι ότι θα το πάρω με το beauty blender μου και θα το ταμπονάρω εδώ στα μάγουλα. By the way, το bronzer μου αρέσει, παιδιά, τόσο πολύ γιατί έχει κάτι διάφανο και φαίνεται σαν να ακτινοβολεί η επιδερμίδα και σαν να σε έχει χτυπήσει πραγματικά ο ήλιος. Αυτό το προϊόν θεωρητικά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στα χείλη, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει, μου τα ξεραίνει κάπως, προτιμώ ένα gloss. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει από ορούς, πάμε σε φρύδια Goof Proof Brow Pencil από την Benefit, η απόχρωση που έχω είναι η 4,5. Και όσο φτιάχνω φρύδια, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι βλέπετε, παιδιά, στο Netflix αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είδα το The Stranger, το οποίο είναι, θα έλεγα, ένα αστυνομικό, έτσι, σύριαλ μυστηρίου, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, είναι και βασισμένο σε βιβλίο. Αν ενδιαφέρεστε, να το πάρετε να το διαβάσετε, γιατί πάντα τα βιβλία είναι πολύ πιο ωραία από τις κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές μεταφορές τους. Και τώρα ξεκίνησα το Toy Boy, το οποίο, κορίτσια μου, δείτε το χωρίς τα αγόρια σας και χωρίς τους συζύγους, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ζηλέψουν πάρα πολύ από τα φουλ γυμνασμένα αγόρια που θα δουν σε αυτή τη σειρά. Ωραίο είναι, έχει και αυτό λίγο έγκλημα, λίγο μυστήριο και πάρα πολύ στριπτής, ανδρικό στριπτής. Τι να κάνεις, πρέπει κάπως να περάσει η ώρα, παιδιά, αυτές τις μέρες, δεν γίνεται. Τελευταίο βήμα για τα φρύδια, Big Boost Fiber Gel, σας το έχω ξαναδείξει αυτό το προϊόν από την MAC, για να τα κρατήσουμε και στη θέση τους και να τα κάνουμε και λίγο πιο πυκνά, γιατί έχει και μικροίνες μέσα το συγκεκριμένο. Και μου αρέσει πάρα πολύ το τελικό αποτέλεσμα που δίνει, όταν δεν βασαλεύομαι βέβαια. Είναι ο καθρέφτης μου, παιδιά, πολύ πολύ μακριά και δεν βλέπω τίποτα, έτσι. Τα κάνω λίγο στα τυφλά. Για τα μάτια θα χρησιμοποιήσω ένα και μόνο προϊόν και είναι αυτό εδώ. Είναι στην απόχρωση Golden Bronze, λέγεται Longwear Cream Shadow Stick από Bobbi Brown και θα χρησιμοποιήσω μόνο το δάχτυλά μου για να το απλώσω. Θα κάνω το ίδιο και κάτω από τα μάτια. Και για το τελείωμα θα χρησιμοποιήσω ένα μικρότερο πινέλο και τον bronzer που χρησιμοποίησα πριν. Θα πάρω λίγο και θα το φέρω εδώ. Ώρα για την γραμμή eyeliner, Fenty Fly Liner, το αγαπημένο μου, και θα με αφήσετε αυτό να το κάνω με την ησυχία μου, γιατί δεν το έχω, να μιλάω κιόλας.
Και για να ολοκληρώσουμε τα μάτια, No Smudge Waterproof Mascara από Bobbi Brown, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να σας πω ότι είναι πραγματικά τρομερά αδιάβροχη και ανθεκτική. Την τέσταρα, παιδιά, μια ολόκληρη μέρα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη μάσκαρα. Επίσης, κάτι άλλο που μου αρέσει σε αυτή τη μάσκαρα είναι ότι δεν είναι καθόλου βαριά, παιδιά, για τις πλεφαρίδες. Εγώ, όσο καλοκαιριάζει, σας έχω ξαναπεί ότι θέλω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ να είναι εύκολα, όπως το stick, ας πούμε, που χρησιμοποίησαμε πριν για σκιά, και να μην είναι και πολύ βαριά, να μου δίνει δηλαδή αυτό το φρέσκο look του μακιγιάζ, χωρίς να φαίνεται ότι έχω προσπαθήσει πολύ. Γι' αυτό το λόγο, αυτή η μάσκαρα μου τονίζει τις βλεφαρίδες, αλλά τόσο όσο, δηλαδή δεν είναι αυτό το βαρύ αποτέλεσμα που θέλουμε σε χειμωνιάτικα ή βραδινά μακιγιάζ, γι' αυτό και μου αρέσει πολύ για αυτή την περίοδο, για άνοιξη και καλοκαίρι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Άντε με το καλό, να πάμε και στις παραλίες, να κάνουμε και τις φωτιές μας, ρε παιδιά, να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η άνοδος της θερμοκρασίας βοηθάει στο να σταματήσουν οι ιώσεις γενικότερα. Αλλά το σημαντικό, βέβαια, είναι ότι θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας έχουν δοθεί, να μένουμε σπίτι για να σταματήσουμε την αλυσίδα εξάπλωσης του κορονοϊού, γιατί αυτό πάει αλυσιδωτά και μεταδίδεται και από κάποιον που μπορεί να είναι φορέας και να μην έχει συμπτώματα. Αυτό να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας, μην λέτε δηλαδή ότι «Α, εγώ είμαι καλά, νιώθω καλά, θα πάω να δω τους γονείς μου, τον παππού, τη γιαγιά ή και τους φίλους μου», γιατί μπορεί κάποιος να κολλήσει και να το περάσει πιο βαριά από εμάς. Για τα χείλη θέλω επίσης κάτι πολύ ελαφρύ, θα κάνω βέβαια λίγο περίγραμμα με αυτό το μολύβι από τη Χούντα και αμέσως μετά θα βάλουμε gloss από Bobbi Brown, είναι το Crushed Oil Infused Gloss, θα σας έχω τις αποχρώσεις στην περιγραφή. Ας βάλουμε και λίγο σπρέι τώρα που θα πάμε στο σαλόνι για να ολοκληρώσουμε αυτό εδώ το ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό ανοιξιάτικο μακιγιάζ, το οποίο με έκανε, παιδιά, ήδη να νιώσω πολύ καλύτερα εμένα προσωπικά. Νιώθω πιο φρέσκια, πιο όμορφη, πιο ζωντανή και τέλος πάντων μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με το μακιγιάζ μου και να μοιράζομαι και πράγματα μαζί σας. Περιμένω τα σχόλιά σας, θέλω και εσείς να παίξετε με το μακιγιάζ σας και ας μην βγαίνουμε από το σπίτι αυτές τις μέρες, δεν πειράζει. Κάντε μάσκες, περιποιηθείτε τον εαυτό σας, περάστε όμορφα, αφιερώστε το χρόνο που συνήθως δεν θα είχατε να του αφιερώσετε. Και όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κλείσω κάπου εδώ αυτό το βίντεο, γιατί έχει ξεκινήσει μια γκρίνια από τον αγαπημένο μου Μέρλιν, ο οποίος θέλει να παίξουμε, αυτό θα κάνουμε μετά. Φιλιά πάρα πολλά, ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και θα σας δω στο επόμενο. Να προσέχετε, bye bye!